κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας, καθώς σε λίγα λεπτά ξεκινά η ορκομοσία των νέων βουλευτών που εξελέγησαν σε εκλογές στις 21 Μαΐου. Και πάμε να συνδεθούμε με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, να δούμε, Στέλλα, ποια είναι η διαδικασία της ορκομοσίας έως και τη διάλυση της Βουλής. Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Σε λίγα λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει η ορκομοσία των 300 βουλευτών εδώ στην Ολομέλεια της Βουλής, των νέων βουλευτών. Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Σακελαροπούλου που έφτασε πριν από λίγο, αλλά και του υπηρεσιακού πρωθυπουργού του κυρίου Γιάννη Σαρμά. Οι βουλευτές εδώ και καμιά ώρα έρχονται στην Βουλή, πολύ ευδιάθετοι, πολύ χαρούμενοι ευλαμπία, οι περισσότεροι με τις οικογένειές τους και με τα παιδιά τους, που πολλές φορές έκλεψαν και την παράσταση εδώ στο περιστήλιο και στις δηλώσεις που έκαναν στις κάμερες. Σε λίγη ώρα λοιπόν θα ξεκινήσει στην Ολομέλεια η ορκομοσία των βουλευτών. Η διαδικασία έχει ως εξής. Αρχικά ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, από την προηγούμενη Βουλή είναι αντιπρόεδρος ο κ. Κακλαμάνης, θα αναγνώσει τα ονόματα των 300 βουλευτών που εξελέγησαν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου και εν συνεχεία θα γνωστοποιήσει τις έδρες που θα κρατήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Οι έδρες είναι γνωστές, απλώς τις επαναλαμβάνουμε μια φορά. Ο κύριος Μητσοτάκης στην Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τσίπρας στην Α Πειραιώς, ο κύριος Ανδρουλάκης στην Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κουτσούμπας στη Φθιώτιδα και ο κύριος Βελόπουλος στη Λάρισα. Αμέσως μετά θα γίνει από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, θα ξεκινήσουν οι βουλευτές να ορκίζονται είτε με θρησκευτικό όρκο είτε με πολιτικό όρκο. Οι μουσουλμάνοι βουλευτές θα ορκιστούν στο Κοράνι και αμέσως μετά αυτή η συνεδρίαση θα διαλυθεί για σήμερα για να ξαναξεκινήσει πάλι άλλη μια συνεδρίαση αύριο προκειμένου να εκλεγεί πρόεδρος και προεδρείο. Ακόμη και για τη Βουλή της Μίας Ημέρας το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να υπάρχει πρόεδρος και προεδρείο στη Βουλή. Γνωρίζουμε τα ονόματα που θα προτείνουν τα κόμματα. Ο κύριος Τασούλας, που ήταν και πρόεδρος στην προηγούμενη Βουλή, θα προταθεί από τη Νέα Δημοκρατία να είναι πρόεδρος και σε αυτή τη Βουλή της Μίας Ημέρας. Αντιπρόεδροι θα είναι ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου και από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει προταθεί η κυρία Μερόπη Τζούφη, ενώ από το Κομμουνιστικό Κόμμα ο κύριος Λαμπρούλης και από το ΠΑΣΟΚ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Αυτά όλα ευλαμπία θα γίνουν αύριο το πρωί στις 10.30 και ακολούθως μετά από αυτή τη συνεδρίαση η Βουλή θα διαλυθεί και θα περιμένουμε εδώ στο περιστήλιο της Βουλής το Φρούραρχο να θυροκολλήσει το προεδρικό διάταγμα για να πάμε στις επόμενες εκλογές της ενισχυμένης αναλογικής που θα γίνουν στις 25 Ιουνίου. Γκρόσο μόντο λοιπόν αυτή είναι η διαδικασία από εδώ, η οποία όπως είπαμε θα ολοκληρωθεί αύριο για τη Βουλή της Μίας Ημέρας. Να σας πω για την ιστορία ότι οι βουλευτές που θα είναι στη Βουλή της Μίας Ημέρας δεν δικαιούνται κανένα από τα προνόμια των βουλευτών, δηλαδή δεν θα έχουν μετακλητούς υπαλλήλους, δεν θα έχουν αυτοκίνητα, δεν θα έχουν όλα τα συν που συνοδεύουν τη βουλευτική αυτή ιδιότητα. Το όνομά τους ωστόσο θα γραφεί στην ιστορία ότι ήταν από τους 300 βουλευτές αυτής της Βουλής, της πολύ βραχύβιας διάρκεια Βουλής Ευλαμπία. Μία βραχύβια σε διάρκεια Βουλή που όμως είναι για δεύτερη φορά στα χρονικά της μεταπολίτευσης στη χώρα μας, Στέλλα. Έτσι είναι. Έχει υπάρξει άλλη μια τέτοια Βουλή το 2012, στα χρόνια των μνημονίων. Τότε πρόεδρος της Βουλής ήταν ο κύριος Βύρον Πολύδωρας. Ήταν πάλι μια Βουλή που διήρκησε μια μέρα. Είναι αυτό που λέει το Σύνταγμα, δηλαδή, ότι όταν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, όπως έγινε και στις εκλογές της 21ης Μαΐου, τότε επανεκκινεί η δεύτερη διαδικασία. Ξαναπάμε δηλαδή σε εκλογές και σε αυτό το διάστημα μεσολαβεί και η Βουλή της Μίας Ημέρας. Είναι αυτή που θα βιώσουμε σήμερα και αύριο. Πάντως να σας πω σε κάθε περίπτωση ότι οι βουλευτές που ήρθαν εδώ ήταν πολύ χαρούμενοι, πολύ ευδιάθετοι. Ενδεχομένως και το γεγονός ότι θα είναι έστω. Και πολύ έτσι, νέοι. Έτσι να δούμε λίγο και τα αριθμητικά. Ακριβώς, για να τα δούμε. Έχουμε ανανέωση, λοιπόν έχουμε 104 νέους βουλευτές από τους 300 οι οποίοι εξελέγησαν. Από αυτούς οι 75 είναι γυναίκες, έχουμε 75 γυναίκες δηλαδή στη Βουλή, 9 περισσότερες από το 2019, από τους 300 μάλλον για να το πω καλύτερα, 75 είναι γυναίκες. Από τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία έβγαλε 146 έδρες, εκεί έχουμε 32 προτάκια, 32 δηλαδή βουλευτές για πρώτη φορά και 30 γυναίκες.
βουλευτάκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε 71 βουλευτές, 22 είναι τα πρωτάκια και 21 οι γυναίκες. Το ΠΑΣΟΚ, που ανέβασε και αυτό τις έδρες του, 41 έδρες, έχει 24 πρωτάκια, 10 γυναίκες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με αυξημένη δύναμη και το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές, 26 βουλευτές βγάζει, 11 πρωτάκια και 7 γυναίκες. Και από την Ελληνική Λύση, εκεί η Ελληνική Λύση ανέβασε και αυτά τα ποσοστά της, πήρε 16 έδρες, 10 πρωτάκια και 4 γυναίκες. Είναι ενδιαφέρον, βέβαια θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε στην επόμενη Βουλή αν η πλειοψηφία των βουλευτών σήμερα θα βρεθούν και στην επόμενη Βουλή, στις 26 Ιουνίου, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω της ενισχυμένης αναλογικής που δίνει και το μπόνους στο πρώτο κόμμα, εκεί τα πράγματα μπορεί να είναι ακόμη πιο διαφορετικά, καθώς το πρώτο κόμμα έχει και αυτή τη δυνατότητα να έχει περισσότερες έδρες. Βέβαια αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το ποσοστό του, αλλά εξαρτάται βλαπία και από τα πόσα κόμματα θα μπουν στην επόμενη Βουλή. Διότι έχουμε πει ότι όσο μεγαλώνει ο αριθμός των κομμάτων που μπαίνουν μέσα στη Βουλή, τόσο μεγαλώνει και ο πύχης της αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα και το αντίθετο βεβαίως. Όσα κόμματα περισσότερα βγουν εκτός, τόσο καλύτερο για το πρώτο κόμμα να μπορέσει να έχει την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Ναι, γιατί θα ψαλιδίσουν αν μπουν δύο κόμματα ακόμη, που είναι και πολύ πιθανό, επί παραδείγματι η Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα Νίκη ή ακόμη και το ΜΕΡΑ25, θα ψαλιδίσουν βουλευτές από το πρώτο κόμμα. Και έχει και ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί κάποιοι από τους βουλευτές που θα ορκιστούν σήμερα στη Βουλή της μιας ημέρας, όπως είπες και στην αρχή του έκτακτου δελτίου μας, Στέλλα, μπορεί μετά να χάσουν αυτή την έδρα και να μην έχουν την ευκαιρία να ξαναμπούν σε αυτό το ανώτατο αξίωμα της χώρας, σωστά? Έτσι είναι και είναι χαρακτηριστικό, Ευλαμπία, γιατί μιλήσαμε με κάποιους βουλευτές που είναι στα όρια. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ας πούμε, στο επικρατεία, σε κάποια θέση που υπό άλλες συνθήκες να μην μπορούν να ξαναβγούν στην επόμενη Βουλή. Έτσι, εξαρτάται και από το κόμμα. Επομένως, όλοι διατηρούν μια επιφύλαξη για την επόμενη μέρα και είναι πολύ λογικό. Μένει να το δούμε αυτό το χάρτη, το νέο χάρτη που θα δημιουργηθεί μετά τις 25 Ιουνίου, στις 26 Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση, μένει να δούμε βεβαίως και ποιες θα είναι και οι θέσεις των κομμάτων σε αυτή την προεκλογική περίοδο, πώς θα αποτυπωθούν και πώς θα οι συσχετισμοί, πώς θα διαμορφωθούν μέχρι τις εκλογές και λίγο αργότερα. Έχουμε ακόμα δρόμο για αυτό μπροστά μας, Στέλλα. Εμείς βλέπουμε πάντως, κυρίες και κύριοι, τα πλάνα και από το εσωτερικό της Βουλής. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι είναι στις θέσεις τους. Βλέπουμε και στα αριστερά εικόνες από βουλευτές που καταφτάνουν. Αλλαγή φρουράς έχουμε στο 35% των κοινοβουλευτικών εδρών με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Να πάμε τώρα, Στέλλα, να παρακολουθήσουμε κάποιες δηλώσεις, όπως είπες και εσύ, από αυτές που σας έκαναν νεοεκλογέντες βουλευτές και θα επανέλθουμε. Δεν υπάρχει για έναν πολιτικό μεγαλύτερη τιμή και ευθύνη από την εκλογή του από το λαό. Την οικογένειά μου ήταν το στήριγμά μου σε αυτές τις δύσκολες μέρες της προεκλογικής εκστρατείας. Δεν είχαμε καταφέρει να έρθουμε στην πρώτη ορκομοσία όλοι μαζί και είναι η πρώτη φορά που έρχονται οι κόρες μου. Είναι ιδιαίτερα συγκινητική αυτή η μέρα, γιατί, τι κάνεις συνάδελφε, γιατί εδώ ήταν ο παππούς μου, εδώ ήταν ο πατέρας μου, εδώ ήταν η μάνα μου και εδώ ήταν και ο άντρας μου για ένα διάστημα. Είναι μεγάλη μέρα το να ορκίζεται κάποιος βουλευτής, είναι η μέγιστη τιμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η ημέρα και για μένα και για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Από αύριο ξεκινάει μια καινούργια προεκλογική περίοδος. Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι για να ανατρέψουμε το ακραίο νεοφιλελεύθερο σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι και η προοπτική για την παράταξη και έρχομαι εκλογές μπροστά μας, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει μια μεγάλη σημασία. Θέλω όμως να πω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ τη Φόφη Γεννηματά, η οποία ήταν ο άνθρωπος ο οποίος για πρώτη φορά μου έδωσε τη δυνατότητα και το βήμα να απευθυνθώ σε τόσες χιλιάδες ανθρώπους. Σε καμία περίπτωση δεν καταργεί την ιερότητα της στιγμής και της λαϊκής εντολής. Αυτό θα τιμήσουμε σήμερα. Όλοι είμαστε εδώ παρόντες και συνεχίζουμε παρόντες για αυτό που αξιακά για μας είναι το σημαντικό. Να δημιουργήσουμε την εθνική αντιπολίτευση για αυτά που έρχονται την επόμενη μέρα των εκλογών. Είμαστε σίγουροι ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει μια δυνατή απάντηση, θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που μπορεί να είναι το αντίπαλο δέος. Λοιπόν, ακούσαμε κάποιες δηλώσεις από κάποιους από τους 300 της νέας Βουλής, που θα είναι και πολύ βραχύδια η διάρκεια της. Να δούμε ξανά λίγο, Στέλλα, το τελετουργικό, καθώς πάντοτε βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, εικόνα από το εσωτερικό της Βουλής και από το εξωτερικό.
Βλέπουμε ότι είναι σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η ορκομοσία. Είπαμε λοιπόν για τον κύριο Κακλαμάνη. Να δούμε λίγο και για τα ακριβώς τι θα ακολουθήσει. Γιατί αύριο θα υπάρξει στις 10.30, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί της Δευτέρας, η πρώτη έτσι συνεδρίαση. Θα εκλεγούν αντιπρόσωποι από όλα τα κόμματα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η σύγκληση της πρώτης συνεδρίασης, πανηγυρικής συνεδρίασης, θα γίνει σε λίγη ώρα. Όπως είπαμε, θα είναι στην έδρα ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, αντιπρόεδρος της Βουλής, της προηγούμενης Βουλής, ούτως ή άλλως θα προταθεί και για αυτή τη Βουλή, τη βραχίδια της μικρής διάρκειας. Στέλλα, με συγχωρείς πολύ. Έχει ξεκινήσει και μιλά ο κύριος Κακλαμάνης για να ακούσουμε τι γίνεται στο εσωτερικό της Βουλής. Της Α Συνόδου της Βουλής, της ΙΘ περίοδου προεδρευομένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Καλούνται στο Προεδρείο για την επικούρηση του έργου του ως προσωρινή γραμματής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού της Βουλής, οι νεότεροι σε ηλικία βουλευτές. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, νομού Ηρακλείου, και η κυρία Μαρία Νεφέλη Χατζιωαννίδου Επικρατείας, και από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η κυρία Εκατερίνη Νοτοπούλου Α Θεσσαλονίκης και ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος Μαγνησίας. Παρακαλώ να καταλάβουν τις θέσεις τους στο Προεδρείο εκατέρωθεν του Προεδρεύοντος. Κύριος Κεφαλογιάννης από εδώ. Ελάτε από εδώ, κύριε Κεφαλογιάννη. Εσείς εδώ και οι άλλοι δύο δίπλα σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα τα προεδρικά διατάγματα με αριθμό 45 / 2023 και 66 / 2023, τα οποία θα κατατεθούν στα πρακτικά και έχουν αντιστοίχως ως εξής. Προεδρικό διάταγμα υπαριθμό 45. Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής. Η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 41 παράγραφος 2 και 3 του Συντάγματος, την πρόταση της κυβέρνησης που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, η οποία περιέχεται στην πράξη 8 22 Τετάρτου 23 του Υπουργικού Συμβουλίου για την ανανέωση της λαϊκής εντολής προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αναφερόμενο σε αυτήν εξαιρετική σημασία σε εθνικό θέμα, την οποία και αποδεχόμαστε, αποφασίζουμε. Διαλύουμε τη Βουλή της ΙΘ περιόδου προεδρευομένης δημοκρατίας. Καλούμε τους εκλογείς για την εκλογή βουλευτών την 21η Μαΐου 2023, ημέρα Κυριακή, και συγκαλούμε τη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές την 1η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 22 Απριλίου 2023, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προεδρικό διάταγμα υπαριθμών 66. Ορισμός νέας ημέρας σύγκλησης της Βουλής σε πρώτη τακτική σύνοδο. Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις Α της παραγράφου 3 και της ερμηνευτικής δήλωσης του άρθρου 41 του Συντάγματος, Β του Προεδρικού Διατάγματος 45 του 2023, διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής, με το οποίο διαλύθηκε η Βουλή της ΙΘ περιόδου προεδρευομένης δημοκρατίας, προκηρύχθηκαν εκλογές την 21η Μαΐου 2023 και συγκλήθηκε η Βουλή σε Α τακτική σύνοδο για την 1η Ιουνίου 2023. 2. Την πρόταση της κυβέρνησης, όπως περιέχεται στην υπαριθμό 9, 22 5, 23 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, για σύντμηση κατά 4 ημέρες της προθεσμίας σύγκλησης της Βουλής σε σύνοδο, που καθορίστηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 45 του 2023, αποφασίζουμε
συγκαλούμε τη Βουλή που προήλθε από τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 σε Αλφα Τακτική Σύνοδο στις 28 Μαΐου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, αντί της 1ης Ιουνίου 2023, όπως είχαμε ορίσει με το Προεδρικό Διάταγμα 45 του 2023. Στον Υπουργό Εσωτερικών. Πήραμε μια εικόνα από την, το εσωτερικό της Βουλής. Σε πολύ λίγο περιμένουμε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να ξεκινήσει τη διαδικασία που μας έλεγες και σε νωρίτερα, Στέλλα, δηλαδή την ορκομοσία με χριστιανικό όρκο. Έχει ενδιαφέρον, καταρχάς να σου πω, Ευλαμπία, αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο Κακλαμπάνη και που είναι ενδεικτικό του πόσο έχουν συντμηθεί οι πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή, το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο πήγαμε στις εκλογές της 21ης Μαΐου έγραφε ότι η ημερομηνία σύγκλησης της Νέας Βουλής θα ήταν 1η Ιουνίου, δηλαδή την Πέμπτη. Ακριβώς όμως επειδή επισπεύστηκαν οι πολιτικές εξελίξεις, ακριβώς επειδή οι πολιτικοί αρχηγοί κατάλαβαν ότι δεν θα μπορούσε ο καθένας από το δικό του μετερίζει να σχηματίσει κυβέρνηση. Ακριβώς γι' αυτό οι εξελίξεις συντόμευσαν, επισπεύστηκαν και έτσι έχουμε σήμερα αυτή τη διαδικασία που κανονικά θα την είχαμε την 5η-1η Ιουνίου. Όλα τρέχουν δηλαδή με πιο γρήγορους ρυθμούς, θέλω να επισημάνω. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, Ευλαμπία, αυτή την ώρα λογικά ο κ. Κακλαμάνης θα πρέπει να καταθέτει στα πρακτικά τα ονόματα των 300 βουλευτών που εξελέγησαν από τις προηγούμενες εκλογές της απλής αναλογικής. Μετά είναι μέσα η πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας, ο κύριος Ιερώνυμος. Είναι επίσης εδώ και πολύ επίσημη να σας πω και πρέσβης. Είδαμε τον κύριο Τσούνη να μπαίνει πριν από γύρω στο 1/4 εδώ στη Βουλή. Υπάρχουν δηλαδή και οι επίσημοι στη, στα Αμερικανό έδρανα της Ολομέλειας. Και ακριβώς. Και αφού λοιπόν καταθέσει ο κύριος Κακλαμάνης στα πρακτικά τα ονόματα των βουλευτών, θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδας, τον κύριο Ιερώνυμο, και μετά θα υπάρχει διαδικασία των όρκων. Δηλαδή, οι βουλευτές που θα θέλουν να ορκιστούν με θρησκευτικό όρκο θα προηγηθούν. Αμέσως μετά θα είναι οι βουλευτές, οι μουσουλμάνοι βουλευτές, οι οποίοι θα ορκιστούν στο Κοράνι. Και στο τέλος, βεβαίως, και όσοι βουλευτές επιθυμούν να ορκιστούν με πολιτικό όρκο. Και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί αυτή η πολύ σύντομη κοινοβουλευτική διαδικασία για να φτάσουμε στην αυριανή μέρα στις 10.30 το πρωί, όπου θα έχουμε την εκλογή νέου Προέδρου και νέου Προεδρίου. Όπως σας είπα και πριν, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προφανώς θα πλειοψηφίσει, θα έχει την πλειοψηφία, διότι στην ψηφοφορία ο Πρόεδρος θέλει τον απόλυτο αριθμό των παρόντων βουλευτών για να εκλεγεί, δηλαδή 151 βουλευτές. Ο κύριος Στασούλας λοιπόν θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει εδώ το τιμόνι της Προεδρίας για αυτή τη Βουλή της μίας ημέρας. Επίσης από τη Νέα Δημοκρατία αντιπρόεδροι θα είναι ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου και ο κύριος Θανάσης Μπούρας. Ήταν και στην προηγούμενη Βουλή. Στέλλα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Μερόπιτσούφη. Ναι, ναι, Ευλαμπία. Και όλα αυτά, Στέλλα, θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγη ώρα στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων στις 7:20 με τον Νίκο Στραβελάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, και φυσικά στο Δελτίο Ειδήσεων του Open θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και για τις εκλογές στην Τουρκία. Καλώς απόγευμα.